Την ουσία. Όχι, δεν είναι αυτό. Να κλείσει ο κύριο Φίλη το διαλάτι. Για τον χρόνο, κύριε Φίλη, ελάτε. 30 δεύτερα. Αυτό είναι ουσία. Ο πρωθυπουργό τη χώρα απευθύνεται σε όλου του διεθνεί παράγοντε. Στον Ομπάμα, στον Πούτιν, στο Πεκίνο, στι αραβικέ χώρε παντού. Στέλνει αποστολέ, μιλάει ο ίδιο σε όλου του Ευρωπαίου ηγέτε. Στον Ολάντ, σε όλου, στη Μέρκελ, παντού. Γιατί θέλει να ισχυροποιήσει τι ελληνικέ θέσει. Όταν μιλάμε με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ψόγος κανένας. Μιλάμε για να ισχυροποιήσουμε. Δεν μιλήσατε για αυτό. Ενημερώσατε ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε. Ενημερώσαμε την Αμερική, όπως και τον Ολάντ και τη Μέρκελ πριν από ένα μήνα, όπως θυμάστε, ξανά εγγράφος, ότι τελειώνει η δυνατότητα της χώρας να πληρώνει χωρίς να εκπληρώνουν οι δανειστές την υποχρέωσή τους. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πράγματι. Εμείς θα πούμε, όπως λέμε στο λαό, την αλήθεια. Δεν μπορείτε να πούμε ευχάριστα πράγματα γενικώς. Τη μεγάλη εικόνα. Ευχάριστα τα πάτε προεκλογικά. Ούτε προεκλογικά. Τις δυσκολίες. Τώρα έχει λογαριασμό, κύριε Φίλη. Αυτό που έχετε δίκιο και θα το πω είναι ότι η πραγματικότητα μετά τις εκλογές είναι πιο δύσκολη από αυτή που είχαμε φανταστεί πριν. Βρήκαμε άδεια ταμεία. Όχι 30% πλεόνασμα, 0,3%. Έχει σημασία αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις τα ίδια λένε. Βρήκαμε μια αδιάλακτη κυρίαρχη ευρωπαϊκή ελίτ, η οποία θέλει να τιμωρήσει το πρόσωπο της Ελλάδος, τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Γιατί αν δώσεις, λέμε τώρα, μια συμφωνία, λέμε, θα φωνάζουν και οι άλλοι μετά. Μάλιστα. Έχονται και άλλες εκλογές. Και για να ολοκληρώσω. Για τους ποδέμους, και, για να ολοκληρώσω, στην Ευρώπη θα υπάρξουν εξελίξεις. Το βλέπουμε. Αναφέρθηκε από μια πλευρά νωρίτερα ο κύριος Χαγλαμάνης. Δεν θα επικρατήσει το σενάριο της γερμανικής τιμωρίας σε όλους τους λαούς. Τελεία και παύλα, κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα και στους δύο. Πάμε στον Γιώργο Τσελίκα που